Εντάξει, εγώ δεν το συμμερίζομαι όλο αυτό το σκηνικό, εν πάση περιπτώσει. Είναι απλά η εθνική μας ψευδαίσθηση αυτή την ώρα. Εγώ είμαι πιο σκληρή. Αν θέλαμε να δώσουμε μάθημα στους Γερμανούς, έπρεπε να το δώσουμε την περασμένη Κυριακή. Την περασμένη Κυριακή στην Κάλπη βάλαμε την ουρά στα σκέλια και τώρα με μια ωραία ψευδαίσθηση, αν τους νικήσουμε, έχει καλός, θα χαρούμε καμιά δύο εβδομάδες και πάει, τελείωσε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, αν κερδίσουμε, έχει καλός. Φορτίσαμε υπερβολικά αυτούς τους 11 ανθρώπους εκεί μέσα να στηρίξουν αυτή την ώρα, στηρίζουν στις πλάτες τους, όχι το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, όχι τον αγώνα, αλλά την υπερηφάνεια ενός ολόκληρου έθνους. Και αν κερδίσουν, λέω, έχει καλός, θα έχουμε ψευδαίσθηση 2-3 εβδομάδες. Αν χάσουν, ο χλεβασμός που θα υποστούν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αυτό τι γίνεται αν χάσουν, δηλαδή. Απόψε. Εντάξει. Την περασμένη Κυριακή είχαμε την ευκαιρία μας να βάλουμε τη Μέρκελ στη θέση της. Δεν τη βάλαμε. Δεν τα βλέπεις. Δεν είναι δραματικά τα πράγματα. Όλοι μας χιούμορ κάνουν. Εγώ έτσι το βλέπω. Ένα παιχνίδι. Γιατί να σας πω κάτι. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Σήμερα αν δείτε παντού, είτε οι εφημερίδες. Αγαπητέ Λοΐζο, δεν είναι ένα παιχνίδι. Απλά αυτό. Αν ήταν έτσι, δεν θα είχαμε αυτά τα υβριστικά και αυτά τα σχόλια και τον ντέρμπι του χρέους και όλα αυτά. Στις εφημερίδες, όχι μόνο τις δικές μας εδώ, αλλά και στο εξωτερικό. Η σημειολογία έχει ξεφύγει από τον αθλητικό χώρο. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Όχι, όχι, δεν παρακολουθείς, ρε. Καλά, εντάξει. Ο αθλητικός τύπος δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γράψει. Όπως θέλετε. Από αύριο θα τα πούμε.